Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει τη συγκεκριμένη σύμβαση, γιατί όπως τόνισε και ο ειδικός αγορητής μας, ο Γιώργος Λαμπρούλης, προωθείται μέσα από αυτή τη σύμβαση η στρατηγική σχεδιασμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ζητήματα της υγείας και του φάρμακου. Βασική επιδίωξη είναι το άνοιγμα των αγορών για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φαρμάκου, των αναλώσιμων υλικών ή των ιατρικών μηχανημάτων, επιταχύνοντας περαιτέρω την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας. Και από αυτή την άποψη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει. Δεύτερο ζήτημα. Ήδη η κυβέρνηση έσπευσε να δώσει τα συγχαρητήριά της στον διαβολικά κατά τον κύριο Τσίπρα καλό Τραμπ για την επανεκλογή του. Αρχηγοί κομμάτων όπως ο κύριος Βελόπουλος ή ο κύριος Νατσιός πανηγύριζαν από το βήμα αυτό για την επιτυχία του κυρίου Τραμπ. Όμως τα βασικά ζητήματα είναι το εξής. Πρώτον, η σύγκρουση ανάμεσα στον Τραμπ και στη Χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια σύγκρουση ανάμεσα σε επιμέρους συμφέροντα πολυεθνικών ομήλων. Και από αυτή την άποψη εξυπηρετούσε είτε ο ένας είτε η άλλη με την πολιτική της. Και από αυτή την άποψη δεν θα αλλάξει κάτι, είτε με την εκλογή του ενός είτε με τις άλλες, εκλέχθηκε ο Τραμπ, που αφορούν τις ανάγκες των λαών. Ανάγκες οι οποίες θα συνεχίζουν να θυσιάζονται στο βωμό της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων. Ανάγκες οι οποίες θα ποδοπατούνται από την όξυνση των ανταγωνισμών, από τους εμπορικούς πολέμους ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, από την όξυνση των υπεριαλιστικών αυτών ανταγωνισμών και από τις υπεριαλιστικές συγκρούσεις που ξεσπάνε σε διάφορες περιοχές της γης. Γιατί ο χαρακτήρας του υπεριαλισμού δεν αλλάζει ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο αμερικάνικος υπεριαλισμός, όπως και οι υπόλοιποι, έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του δεκαετίες τώρα στους λαούς με χούντες, πολέμους, με ποταμούς αίματος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς αναδεικνύουμε τα εξής θέματα. Πρώτον, ότι όπου αυτοί οι ανταγωνισμοί συγκρούνται, εκεί που υπάρχουν κόμβοι, στην Ουκρανία κόμβος ενέργειας, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή κόμβος ενέργειας και μεταφορών, οδηγεί στη όξυνση των συγκρούσεων. Και η επιλογή της άρχουσας τάξης της χώρας να μετατραπεί η Ελλάδα σε ενεργειακό και μεταφορικό κόμβο σημαίνει ότι μετατρέπει σε μαγνήτη της σύγκρουσης και της εκδήλωσης αυτών των ανταγωνισμών ανάμεσα στα μεγάλα υπεριαλιστικά κέντρα. Μια σύγκρουση η οποία οδηγεί σε πολεμικές συγκρούσεις. Δεύτερον, η ίδια κυβέρνηση έσπευσε και χθες αλλά και σήμερα να διαβεβαιώσει τη νέα ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα συνεχίσει να είναι το πρωτοπαλίκαρο, ο σημεοφόρος των αμερικανοτικών σχεδιασμών στην περιοχή και ότι θα υλοποιήσει το σύνολό της στις δεσμεύσεις της από τη στρατηγική συμφωνία που απορρέει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα και τον οδικό άξονα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλαδή η ισχυροποίηση του Νοτιοανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ, Ελλάδας-Τουρκίας και ταυτόχρονα τη διευθέτηση με βάση τα αμερικάνικα, νατοϊκά αλλά και ευρωπαϊκά σχέδια που ανεξάρτητα πρόεδρων δεν αναγνωρίζουν σύνορα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου στα πλαίσια της συνδιαχείρισης του Αιγαίου που είναι σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας αλλά και σε βάρος των λαών της περιοχής. Γι' αυτό εμείς το λέμε καθαρά. Όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να παρουσιάσουν ως το νέο μας σωτήρα τον Τραμπ, Βελόπουλος, Νατσιός και λοιποί, θα θυμίσω ένα τραγούδι. Ποιος από τους προστάτες θα μας προστατεύσει ποιος. Ποιος από τους σωτήρες θα μας προστατεύσει ποιος. Μόνο ο λαός. Και αυτή ακριβώς τη δύναμη του λαού, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει αυτή η δύναμη του λαού παράγοντα ανατροπής αυτής της κατάστασης, είναι που φοβάται
η άρχουσα τάξη στη χώρα μας, το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση. Γι' αυτό αντιμετωπίζει με τη βία και την καταστολή τις λαϊκές εργατικές αντιδράσεις. Αντιμετώπισε με τη βία και την καταστολή τους εποχιακούς πυροσβέστες. Το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία, όπου καλούμε την κυβέρνηση μέσα από αυτή την τροπολογία να μονιμοποιήσει, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, το σύνολο των εποχικών πυροσβεστών. Αλλά και σήμερα απρόκλητα χτύπησε στην Πάτρα την απεργία και τη συγκέντρωση των οικοδόμων και μηχανικών, οι οποίοι παλεύουν για τα δικαιώματα στην εργασία, για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, για αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Καταγγέλουμε και τη νέα επίθεση την οποία εξαπέλυσε η κυβέρνηση με τα ΜΑΤ στη συγκέντρωση των οικοδόμων στην Πάτρα. Όμως είναι βαθύτατα γελασμένη αν πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσει τη λαϊκή οργή και το ποτάμι το οποίο ξεχύνεται στους δρόμους και το οποίο θα κλιμακώσει την πάλη του στην πανεργατική απεργία στις 20 του Νοέμβρη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το μόνο που λέει είναι ότι θα συνεχίσει να πρωτοστατεί και να οργανώνει τη λαϊκή πάλη για αποτροπή της επιδείνωσης της θέσης του λαού για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές.